Γεια σας φίλες και φίλοι, ζούμε οικολαϊκά, το καταδύναμη, γιατί όπως ακούσαμε πριν λίγο στο δελτίο ειδήσεων, για τον Ερημίτη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όχι μόνο για τον Ερημίτη, αλλά για 24 από τις 40 βραχονισίδες που έχουν δοθεί για ιδιωτικοποίηση και επενδύσεις, ανήκουν στην περιοχή, στο δίκτυο των περιοχών Natura. Λοιπόν, εφόσον οι 40, από τις 40, οι 24 βραχονισίδες είναι Natura, τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα νομιμότητας για τη χώρα μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει η ίδια τις νομοθεσίες που προστατεύουν τις 24 από τις 40 αυτές βραχονισίδες, και τώρα καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να εισπράξει χρήματα που έρχονται από την πώληση των περιοχών αυτών. Γι' αυτό λοιπόν τίθεται ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα, δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα, το οποίο στη σημερινή μας εκπομπή θα το συζητήσουμε με ποιον άλλον, με τον πλέον αρμόδιο για τα θέματα αυτά, το Σταμάτη τον Κίνη, το καλό φίλο μου και συνεργάτη, αλλά και έτσι εδώ συνεργάτη της εκπομπής μας, το Σταμάτη τον Κίνη. Καλησπέρα Δημήτρη, σε εσένα και στους τηλεθεατές. Ο οποίος ο Σταμάτης ο Κίνης είναι στέλεχος του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος, και όχι μόνο, γιατί έχει και μια ενεργή δράση στα καθημερινά, στα κοινά μας, έτσι, δουλεύοντας στην περιφέρεια, τώρα είσαι στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, στο ναι. κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης. Ναι, είμαι καταρχάς όπως πάντα είμαι προϊστάμενος του Δήματος Αλλίας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Έτσι. Και ταυτόχρονα είμαι ανταυτού, αναπληρώνω το διευθυντή ο οποίος βγήκε στη σύνταξη, της Δεύτερης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, αλλά και όλων των Ιόνιων Ίσων. Έτσι. Ο φίλος του Σταμάτης ο Κίνης είναι βιολόγος και στην ιχθυολογία έχει κάνει μια πολύχρονη πρακτική στην ανάπτυξη των Ιωνίων Ίσων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα είναι και πάλι μαζί μας για να συζητήσουμε το ζήτημα ότι πολλές περιοχές Natura, όπως ο Ερημίτης που είναι στη μικρή Natura, στη Natura των μικρών νησιών, να το εξηγήσουμε αυτό τώρα, αλλά και την λίμνη Κορισίων. Έτσι. Η εκπομπή μας έχει εδώ και πολύ καιρό ανακαλύψει ότι η λίμνη Κορισίων, η λιμνοθάλασσα Κορισίων που είναι στην Natura επί δύο φορές, είναι στο πρόγραμμα να βγει μαζί με τον Ερημίτη, μετά τον Ερημίτη, για ιδιωτικοποίηση. Ναι, από ό,τι φαίνεται ένα-ένα τα πιο ωραία τμήματα της Κέρκυρας, τα φιλέτα. Τα πιο φιλέτα ονομάζονται οι παρθένες περιοχές. Οι παρθένες περιοχές τις ξεπουλούν. Ουσιαστικά νομίζω θα πουλήσουν όλα αυτά. Είπαν να ξεπουλήσουν την Κέρκυρα. Έχουν βάλει στο μάτι όλο το νησί, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Κέρκυρας είναι όμορφο, όπως το κάνουμε, από τα διαπόντια νησιά έτσι, μέχρι και τους αντίπαξους κτλ. Δυστυχώς, Δημήτρη, θα δούμε άσχημα πράγματα, θα ακούσουμε άσχημα πράγματα. Ο Ερημίτης είναι μόνο η αρχή. Γι' αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να αρχίσει καθόλου. Δηλαδή, αν ξεκινήσει τον Ερημίτη και υλοποιηθεί το πρόγραμμα του Ερημίτη, έρχεται Κορισίων, έρχονται βραχονισίδες στα διαπόντια και πάει λέγοντας. Και τα διαπόντια που είναι υπό το... Άμεσο, και αυτό είναι άμεσα για Natura, περιοχή Natura κτλ. Ναι, και αυτά είναι για περιοχή Natura. Βέβαια, βέβαια. Και έτσι και έτσι είναι οικοσυστήματα προστατευόμενα από την νομοθεσία. Είναι ένα από το καμάρι μας, έτσι. Είναι νότιο Αδριατική. Είναι το τμήμα αυτό της ελληνικής επικράτησης μας επιτρέπει να παίζουμε εισαγωγικά, να κάνουμε παιχνίδι στα δρόμια της Αδριατικής. Η Ελλάδα ακουμπάει και στην Αδριατική. Η Ελλάδα έχει δικαίωμα για την Αδριατική χάρη στα διαπόντια. Και αυτά από ό,τι φαίνεται πάνε για ξεπούλημα. Να τονίσουμε ότι ιδιαίτερα η περιοχή των διαπόντιων και του Ερημίτη είναι μια πολύ ευαίσθητη περιοχή, επειδή τη διεκδικούν υπάρχουν φωνές διεκδίκησης και από άλλα κράτη και πάει λέγοντας. Δεν μπορείς, για σκέψου λοιπόν τον Ερημίτη. Α, υπάρχει και το κρατικό κομμάτι δηλαδή. Για σκέψου λοιπόν τον Ερημίτη να τον πάρει ένας επενδυτής Τούρκος, λέω εγώ έτσι. Όπου τα έχουν καλοκάνει με τους Αλβανούς. Βέβαια, ή ένας επενδυτής Αλβανός ή τα διαπόντια. Που ακόμα τα σύνορα, ξέρεις, η γειτονική χώρα με τα σύνορα δεν τα πάει και πολύ καλά, δηλαδή τα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, αν και πριν λίγα χρόνια τα είχαν βρει κυβερνήσεις, το δικαστήριο, το άνω δικαστήριο της Αλβανίας δεν δέχεται τα σύνορα ακόμα,
Κέρκυρας ως προς την Αλβανία. Υπάρχουν κάποιες διεκδικήσεις και έχει την άποψη που έχει η Τουρκία, ότι η υφαλοκρηπίδα έχει μόνο η στεριά. Άρα η στεριά, η αλβανική, φτάνει μέχρι και τα διαπόντια. Είναι ευαίσθητα σημεία αυτά. Στον Ερημίτη, εκτός από την περιοχή του Ερημίτη, είναι και το Καπαρέλι, που είναι τμήμα του Ερημίτη, μαζί πάνε όλα αυτά. Θέλει μεγάλη προσοχή και εθνική προσοχή, εκτός από περιβαλλοντική. Που φαίνεται η Ελλάδα, η Αθήνα, δεν την νοιάζει καθόλου. Μάλιστα. Έτσι. Ακούσαμε τώρα τελευταία για τις έψιλον όμικρον ζήτα. Έψιλον όμικρον ζήτα. Οι ειδικές ζώνες. Οικονομικές ζώνες. Ναι, ναι. Είναι αυτό. Εδώ βλέπουμε το Καπαρέλι και την ευρύτερη περιοχή του Ερημίτη. Εδώ είναι σταμάτη μια ξενάγηση την οποία είχες κάνει εσύ. Ναι, ναι. Σε μαθητές για την οικολογική αξία της περιοχής. Ναι, εδώ πέρα εγώ πρέπει να είμαι με το σύλλογο των Σινιών. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην περιοχή του Ερημίτη, ναι, δρά πολλά χρόνια και παλεύει για την περιοχή του Ερημίτη ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών. Δεν είναι μόνο πολιτιστικός, είναι πολιτιστικός, περιβαλλοντικός, έτσι, σύλλογος. Είναι ένας σύλλογος που του αξίζουν συγχαρητήρια, πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια. Ναι, ναι. Συσπηρώνει εκατοντάδες ανθρώπους, μάχημος, υπερβολικά πολύ μάχημος. Σε θυμάμαι πολύ παλιά που είχες συνεργασία μαζί τους. Όταν είμαστε μαζί στο Σύλλογο, ναι, Περιβάλλοντος, ναι, 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 μου έλεγες τότε για τη δράση τους από τότε που δεν τους γνώριζα εγώ. Αξίζουν συγχαρητήρια. Είναι λίγοι οι τοπικοί σύλλογοι. Περισσότεροι σύλλογοι στην Κέρκυρα Δημήτρη μου είναι, ξέρω, να κάνουμε ένα σουβλάκια, μια γιορτούλα, και αυτό είναι η δράση μας για αυτόν τον χρόνο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών, εκτός το ζήτημα του πολιτισμού, πραγματικά δουλεύει πολύ καλά. Στο περιβάλλον είναι από τους πλέον δυνατούς που έχω δει. Πρέπει να το τονίσουμε, πρέπει να το πούμε συνέχεια. Μπράβο, μπράβο στους ανθρώπους. Συμμετέχουν σχολεία, τα δημοτικά, οι δάσκαλοι, ο τοπικός πληθυσμός. Κάθε χρόνο πάνε και καθαρίζουν τις παραλίες τους. Μεταφέρουν με βάρκες τα απορρίμματα, τα βάζουν σακούλες και τα μεταφέρουν. Μετέχει πολύς κόσμος. Ο κ. Τσιριμιάκος, βλέπουμε εδώ, από τις ψυχές του συλλόγου αυτού. Ναι, 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 ναι. Νομίζω ότι όπου βρεθούμε και όπου σταθούμε θα πρέπει να τονίζουμε συνέχεια ότι ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σινιών είναι ένας σύλλογος ο οποίος παλεύει πάρα πολύ για τον Ερημίτη. Και είναι και από τις μοναδικές ελπίδες, γιατί δυστυχώς επέτρεψε να πω και κάτι άλλο. Σε ζητήματα πια περιβαλλοντικά, όπως ο Ερημίτης, έχουν αρχίσει και μπαίνουν τα κόμματα, Δημήτρη. Mm. Δυστυχώς παίζεται ένα παιχνίδι κομματικό. Το είδαμε και στις ειδήσεις πριν από λίγο, δεν ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο. Πάλι καλά που παίρνουν θέση υπέρ της μη αποκρατικοποίησης. Σύμφωνοι. Όμως, εμένα η θέση μου ήταν πάντα υπέρ των περιβαλλοντικών συλλόγων. Εγώ είμαι γέννημα θρέμα του οικολογικού κινήματος και των περιβαλλοντικών συλλόγων. Δρώ μέσα από τους συλλόγους. Στους συλλόγους λοιπόν υπάρχει πολυφωνία, αλλά κοίτα σύμπτωση, παρόλο που ανήκουμε όλοι μας σε διαφορετικούς πολιτικούς φορείς, στο σύλλογο ομόφωνα δρούμε και παίρνουμε ομόφωνες αποφάσεις. Και αυτό είναι το μεγαλείο των συλλόγων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στα περιβαλλοντικά ζητήματα έχουν αρχίσει και εμφανίζονται ατόφιοι κομματικοί οργανισμοί που θέλουν να περάσουν τις κομματικές τους απόψεις. Αυτό δεν είναι καλό για τον αγώνα τον περιβαλλοντικό. Γι' αυτό το ξανατονίζω, το ότι υπάρχει ο σύλλογος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος των Σινιών, που είναι σύλλογος με μέλη διαφόρων απόψεων, θα πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη θέλουν. Και όσοι, κυρίες και κύριοι, πιστεύετε ότι αξίζει να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις στα περιβαλλοντικά, μιλάμε για τα οικοσυστήματα εμείς, όχι για άλλα πράγματα τα οποία ήδη είναι ιδιωτικοποιημένα, απλά να αλλάξουν χέρια. Εμείς μιλάμε για τα οικοσυστήματα που εκεί είναι ο οίκος του Θεού. Ο οίκος του Θεού σήμερα, εκτός από την Εκκλησία, είναι και στα οικοσυστήματα, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία μας καλύπτει, μας επικροτεί σε αυτό που λέω τώρα. Ο οίκος του Θεού είναι στα οικοσυστήματα, εκεί ζει αυτό. Να, εδώ είναι οι ξενιαγήσεις που έχεις κάνει στα μάτια και συγχαρητήρια, σε συγχαίρω και πραγματικά σε ευχαριστώ που έρχεσαι κάθε τόσο εκπομπές, και τώρα θα κάνουμε περισσότερες εκπομπές για το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων. Έτσι. Σκέψτε, λοιπόν, Δημήτρη, ότι εκεί πέρα, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι πια θα είναι ιδιωτικό, να σου ζητάνε την άδεια για να μπει εκεί μέσα. Μια μεγάλη εταιρεία θα στήσει, δεν ξέρω, μπαγκαλό, υποθετικά μιλάω, τι θέλει να στήσει, να μην μπορεί να μπει ο κόσμος, να μην μπορούν τα σχολεία, να έρχονται, εννοείται, οι δίθεν πλούσιοι, δεν ξέρω τι. Να τονίσουμε κάτι στον κόσμο. Καταρχάς υπάρχει. Το ίδιο συνήθεια για την Κορυσίων, έτσι. Ναι, 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 το λέμε από τώρα. Βέβαια, είπαμε ότι αν πέσει ο Ερημίτης,
θα πέσουν και άλλα τείχη από την Κέρκυρα. Κορισίων, μπορεί πουλάδες, μπορεί γαϊδαράνα, μπορεί. Και η υπόλοιπη Ελλάδα. Και η υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, σαφώς. Τα διαπόντια νησιά, έτσι. Να τονίσουμε όμως το εξής, να καταλάβει ο κόσμος κάτι. Όπου έχει πάει, όπου έχει γίνει. Είναι καραμέρα λίγο οι επενδύσεις, η ανάπτυξη. Καταρχάς είναι γεμάτη από ξενοδοχεία και από εισαγωγικά ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη. Εδώ κλείνουν ξενοδοχεία. Ας δουλέψουμε αυτά που κλείνουν, ας τα ξανανοίξουμε. Έτσι. Και μάλιστα τα ξενοδοχεία που κλείνουν και σε όμορφες περιοχές. Αλλά να πούμε ότι όπου έχει πάει και έχει στηθεί τουρισμός ανεβασμένου επίπεδου, τα βάζω όλα αυτά σε εισαγωγικά, έχουμε μεγάλη πτώση της βιοπικιλότητας. Γίνεται μεγάλη επέμβαση. Και να πούμε γιατί. Αν στην Κορισίων γίνουν τα μπαγκαλός που θέλαν να γίνουν, και σαν μπαγκαλός τότε ήταν πανάκριβα να μείνει εκεί πέρα, αν θυμάμαι, οι τιμές ήταν πολύ ψηλές, μιλάγανε. Εγώ θυμάμαι, παρένθεση, με συγχωρείς πολύ, Σταμάτη, ότι φτιάχνανε, ήθελαν να φτιάξουν εγώ για να έρθει να παίζει ο Μπούς. Για σκέψη. Ο Μπούς. Συγκεκριμένα είχαν πει αυτό το όνομα. Να παίζει ο Μπούς. Αν λοιπόν στην Κορισίων ή στον Ερημίτη φτιάξουν αυτά τα μπαγκαλός πανάκριβο τουρισμό. Ξέρεις, ο Ερημίτης έχει τρεις μικρές λιμοθάλασσες, όπως το ξέρεις, έτσι. Τη Βρωμόλυμνη, την Άκολη και τα λοιπά, και το Αυλάκι. Οι λιμοθάλασσες αυτές έχουν και λίγα κουνουπάκια, έχουν κουνουπάκια. Το οποίο, όπως το κάνουμε, υπάρχουν κουνούπια, από τα οποία τρέφονται τα βατραχάκια, οι σαύρες, πουλιά κτλ. Και τα πουλιά. Είναι η τροφή τους. Φυσικά, ένας που δίνει τόσα λεφτά για να μείνει σε ένα μέρος, τον ενοχλούν τα κουνούπια. Άρα, θα απαιτήσει να φύγουν από τη μέση τα κουνούπια. Να πέσουν δηλητήρια και φάρμακα, να φύγουν τα κουνούπια. Τα φίδια. Να φύγουν τα φίδια. Να φύγει το ένα, να φύγει το άλλο, να φύγει το τρίτο. Στο τέλος μένει το κουφάρι μόνο μια περιοχή. Στη Χαβάη, Δημήτρη, που είναι τουρισμός ποιότητας, σε εισαγωγικά το βάζω, το 80% των ζώων έχει εξαφανιστεί στη Χαβάη. Στη Χαβάη, έτσι. Βέβαια. Έχουν μείνει μόνο το τοπίο, πολύ σημαντικό αυτό. Τα δέντρα. Έτσι θα γίνει στον Ερημίτη, έτσι θα γίνει στην Κορισίων. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Αλλά τα ζωάκια τα οποία ενοχλούν τον κόσμο. Θα φύγουνε. Τώρα, ένα τουρίστα απλώ δεν μπορεί να πετύσει για να έρθω να μην έχει κουνούπια. Τα κουνουπάκια είναι μέσα στη ζωή. Άντε να τα μειώσουμε λίγο κάπω, αλλά πρέπει να πίνουν και λίγα κουνούπια για να φάνε τα υπόλοιπα ζώα. Ένα τουρίστα που πληρώνει πολύ ακριβά θα πετύσει να φύγουν τα πάντα, οτιδήποτε κινδυνεύει από τσίμπα αμφιδιού, από αράχνε κτλ. Άρα, σκέψου τι δηλητήριο θα πέσει, σκέψου τι επέμβαση θα γίνει στο οικοσύστημα. Πραγματικά θα μπουν μόνο τα κουφάρια των δέντρων, οι παραλίε, όμορφα μεν, αλλά θα είναι χωρί ζωή. Δεν θα ακούς πουλιά. Δεν θα βλέπει ζώα. Το ίδιο ισχύει για την λίμνη Κορισίων. Το ίδιο θα γίνει και στην Κορισίων. Το ίδιο θα γίνει. Στις 24 περιοχές Natura που δοθήκανε μέσω των αρχονισίδων, το ίδιο θα γίνει. Θα γίνουν κουφάρια. Είναι η ορνηθολογική. Ελπίζω στο δεύτερο μέρος να μπορέσει μία εκπρόσωπο της ορνηθολογικής να κάνει παρέμβαση όπως είχαμε. Έτσι. Η οποία είναι και Κερκυραία, είναι από τα Καμάρια. Η Καρτακάρη πραγματικά είναι μέρος του ΤΣ. Ελπίζω στο δεύτερο μέρος να μπορεί να παρέμβει. Ναι. Διότι οι περιοχές αυτές είναι, δηλαδή, αυτά τα οποία εμείς θεωρούμε παράσιτα, είναι η τροφή των πουλιών, τα οποία δεν είναι όπως μια φορά μας λέγανε, ασχολείσαστε με τα πουλάκια, λέει, και είσαστε γραφικοί. Ασχολούμαστε τα πουλάκια και είναι και τιμή μας, που ασχολούμαστε τα πουλάκια. Έτσι μας τι λέγανε μια εποχή. Με τα ζώα, με τα φυτά, είναι τιμή μας. Κάποιος πρέπει να ασχοληθεί και με αυτά. Ασχολούμαστε και με τον άνθρωπο. Έτσι, στην ουσία, ασχολούμαστε με τον άνθρωπο. Για να ασχοληθούμε με τον άνθρωπο. Έτσι, έτσι. Και για τον Ερημίτη παλεύουμε, για τη φύση του Ερημίτη, για να το απολαύσει και ο άνθρωπος. Okay. Λοιπόν, από ό,τι με ενημερώνουν και μαθαίνω, στο δεύτερο μέρος, σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, θα είναι μαζί μας η κυρία Νίκη Καρτακάρη από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ορνηθολογικής Εταιρείας για να μας ενημερώσει για τις περιοχές των βραχονισίδων που πάνω από το 50% είναι περιοχές της Natura. Τι πρόκειται να γίνει? Όλοι μας θέλουμε να ξέρουμε. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα θα μάθουμε. Κυρίες και κύριοι, ούτε λίγο ούτε πολύ από τις 40 βραχονισίδες που έχει βγάλει η Ελλάδα για την πώλησή τους, την ενοικίασή τους, την εκμετάλλευσή τους των βραχονισίδων με σκοπό την απόσβεση του δημόσιου χρέους, οι 24 από τις 40 αυτές είναι περιοχές Natura.
Και αναρωτιόμαστε πώς είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να απολάβει χρήματα από την παράνομη ενοικίαση των περιοχών Natura, πάνω από 50% της ελληνικής επικράτειας, τη στιγμή όπου η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει νόμους για την προστασία ακριβώς αυτών των περιοχών και χρηματοδοτεί και προγράμματα τα οποία η Ορνηθολογική Εταιρεία και πολλές άλλες οικολογικές οργανώσεις της Ελλάδας υλοποιούν με χρηματοδότηση, επαναλαμβάνω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναβάθμιση των περιοχών Natura. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, εκπονούνται προγράμματα που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αναβάθμιση των περιοχών Natura. Και την ίδια στιγμή καλείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να εισπράξει χρήματα για το ΔΝΤ, για το χρέος της Ελλάδας, οι οποίες προέρχονται από την, από την ενοικίαση αυτής της εκπομπής. Είναι η κυρία Καρακάση στο τηλεφωνική παρέμβαση, στο τηλέφωνο. Ναι, σας ακούω. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Καρακάση. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας και ο Σταμάτης Ογκίνης, αγαπητός συνάδελφος εδώ από την Σύλλογο Προστασία Περιβάλλοντος, που κάνουμε ό,τι μπορούμε σε συνεργασία με την Ορνηθολογική, έτσι, για την προστασία των περιοχών αυτών. Βεβαίως, εμείς δεν αναρωτιόμαστε, κύριε Κίνη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα. Το ερώτημα μας είναι πώς γίνεται το πάνω από το 50% των βραχονισίδων που έχει ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση για να νοικιαστούν για το ξεπλήρωμα του χρέους της Ελλάδας, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΔΝΤ, πώς γίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δεχτεί τέτοια χρήματα τα οποία είναι στην ουσία παράνομα. Ποια είναι η γνώμη της Ορνηθολογικής Εταιρείας? Ναι, αν μου επιτρέπετε να κάνω λίγο μια αναδρομή στην ιστορία των νησίδων. Βεβαίως. Το πώς εμείς την πληροφορία που έχουμε μαζέψει. Πρέπει να πω ότι πριν τη δικιά μας δουλειά, η μόνη δουλειά που είχε γίνει για τη φύση στις νησίδες ήταν μια δουλειά του 60 από έναν Αμερικάνο ορνηθολόγο. Εμείς σε αυτό το διδακτορικό επάνω βασιστήκαμε και ξεκινήσαμε το 95 μία αποστολή από μία ιδιωτική χρηματοδότηση μικρή από μία εταιρεία, τέλος πάντων, που ήθελε να κάνει κάτι για τους γλάρους, και ξεκινήσαμε με αυτό το βιβλίο στο χέρι και με τους χάρτες να ανακαλύψουμε αυτά τα νησιά ξανά. Και κράτησε 2 χρόνια αυτή η δουλειά και στη συνέχεια πήραμε ένα πρόγραμμα live για ένα από τα πιο απειλούμενα είδη γλάρων τον Λάρο Σαντουίνη, τον Αιγαιόγλαρο. Και από τότε συνεχίζουμε συνεχώς με ευρωπαϊκά προγράμματα να μελετάμε αυτά τα νησιά. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, αλλά κάπως, ας πούμε, λιγότερο στο Ιόνιο. Έχουμε ανακαλύψει λοιπόν ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, και συνεχίζουμε να ανακαλύπτουμε, αν καταλάβετε τώρα στο τέλος ενός προγράμματος, βρήκαμε τη δεύτερη αποικία στην Ελλάδα του πετρίλου, ενός πολύ μικρού θαλασσοπουλιού, για το οποίο ήταν γνωστή μόνο μία αποικία από τις αρχές του 70, και ανακαλύψαμε μόλις τώρα τη δεύτερη αποικία στην Ελλάδα. Ανακαλύψαμε λοιπόν ότι μακράν οι νησίδες, οι ακατοίκητες νησίδες, είναι μακράν ο μεγαλύτερος ορνηθολογικός θησαυρός στη χώρα μας. Παράλληλα, τα ίδια πράγματα παρόμοια μπορούν να σας πούνε οι βοτανικοί για τη δουλειά που έχουν κάνει στις νησίδες, μέσα από κάποια διδακτορικά και με πολύ σκληρή δουλειά και λίγη χρηματοδότηση που έχουν κάνει τα πανεπιστήμια για το βοτανικό πλούτο. Με τη δικιά μας τη δουλειά τώρα, από το 95 και μετά, καθορίσαμε ποιες από αυτές τις περιοχές είναι σημαντικές περιοχές για τα πουλιά, όπως λέμε, το Important Bird Areas, δηλαδή μια παγκόσμια προσπάθεια και μια παγκόσμια βάση δεδομένων που υπάρχει για τις σημαντικές περιοχές για τα πουλιά. Εμείς λοιπόν, μέσα από αυτή τη δουλειά που έχουμε κάνει, τη δουλειά πεδίου, έχουμε ταυτοποιήσει ποιες από αυτές τις νησίδες είναι σημαντικές. Και πρέπει να σας πω ότι από τις ακατοίκητες νησίδες σχεδόν το 80% είναι σημαντικές για τα πουλιά. Το 80%? Ναι. Και από αυτές ένας μεγάλος αριθμός πλέον είναι ήδη ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000, μέσα από, σαν ζώνες ειδικής προστασίας για τα πουλιά. Δηλαδή έχουν βαριά θωρακισμένη θεσμική προστασία μέσα από το δίκτυο Natura 2000. Για να καταλάβει και είναι ο τηλεθεατής. Είναι αληθοδεμένη χώρα με υποχρεώσεις, ναι, για τη διατήρησή τους. Και μιλάμε για πουλιά τώρα, όπως ο Μαυροπετρίτης, το οποίο το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού του αναπαράγεται στην Ελλάδα. Αχα. Μόνο.
Αντιλαμβάνεστε ότι οι υποχρεώσεις μας είναι τεράστιες για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, που επισημαίνω είναι ο ένας από τους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Άρα λοιπόν σημαντικό δεν είναι επειδή υπάρχει μια νομοθεσία έτσι αόριστα, είναι η περιοχή την οποία αναπαράγονται τα πουλιά αυτά, τα οποία είναι σημαντικό. Ένα είναι το χαρακτηριστικό. Το χαρακτηριστικό το οποίο τις κάνει πολύτιμες δεν είναι ούτε ότι έχουν κάποια ιδιαίτερη βλάστηση, ούτε ότι έχουν πολύ φαΐ απάνω. Ναι. Έτσι, είναι ότι είναι ακατοίκητες. Έτσι, δηλαδή, γι' αυτό ονομάζονται πραχοζυνησίδες. Ο άνθρωπος και τα χερσαία θηλαστικά που κουβαλάει ο άνθρωπος μαζί του. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι εκεί τα πουλιά. Διότι λείπει ο θηρευτής αυτός που λέγεται άνθρωπος και λείπει και σε οι θηρευτές. Έτσι. Αυτό είναι λοιπόν το χαρακτηριστικό τους. Αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε κατευθείαν. Ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια υποδομή εκεί πάνω. Έτσι. Οσοδήποτε μικρή ανθρώπινη που να καταφέρει να είναι συμβατή με την αξία αυτών των νησίδων. Έτσι. Δεν μπορείς να πας να φτιάξεις ας πούμε μια καφετέρια ή ένα λιμάνι. Ή ξέρω εγώ ένα Aqualand, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του επενδυτής. Μπορείς να το κάνεις, αλλά εκμηδενίζεις ταυτόχρονα την αξία των νησίδων. Δηλαδή μην πούμε ότι τα καταφέρνουμε διότι είναι συμβατά, διότι μπορούμε να τα έχουμε και τα δύο, διότι ο άνθρωπος και η φύση και αυτά που λέμε συνήθως. Σε αυτή την περίπτωση δεν ταιριάζει. Δεν ταιριάζει ο άνθρωπος εκεί πάνω, δεν γίνεται. Αν πάει εκεί ο άνθρωπος δεν θα πάει τίποτα άλλο. Αυτό ισχύει και για τις επενδύσεις οι οποίες οραματίζεται ας πούμε, το κράτος, οι οποίες μπορεί να είναι και αναψυχής ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά και για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Έτσι. Όταν έχεις μια βραχονισίδα μερικών εκατοντάδων στρεμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι και μια ανεμογεννήτρια θα φάει το μισό νησί από κάτω η βάση της, έτσι. Μάλιστα. Ενώ είμαστε υπέρ των ανεμογεννητριών, έτσι, στις περιοχές αυτές δεν χωράνε. Δεν χωράνε ακριβώς. Μία ερώτηση να κάνω. Αληθεύει ότι... Αυτό είναι θέμα χώρου. Ναι, αληθεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση, τις προστατεύει με τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες και ταυτόχρονα έχει εκπονήσει, έχει εκδώσει προγράμματα στα οποία συμμετέχει και η Ορνιθολογική για την αναβάθμιση των περιοχών αυτών σαν περιοχές Natura. Αναβάθμιση όχι. Αναβάθμιση είναι. Αυτό που κάνουμε, ναι. που πρέπει να γίνει, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έτσι, ναι. είναι ότι αυτές οι περιοχές πρέπει να έχουν την ειδική περιβαλλοντική τους μελέτη και κάποιες από αυτές την έχουν και τα σχέδια διαχείρισής τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την οδηγία αυτή που δίνει δεν σου λέει πώς θα διαχειριστείς, σου υποχρεώνει να τα διαχειριστείς έτσι ώστε να τα προστατεύσεις και να τα διατηρήσεις. Έτσι. Δεν σου λέει πώς το κάνεις. Ναι. Σου δίνει βέβαια λεφτά για να το κάνεις. Μα δεν δηλαδή υπάρχουν αυτά που θέλουν στις περιοχές είναι κάποια διαχειριστικά σχέδια και να σας πω κάτι, στις περιπτώσεις αυτές είναι απλά τα διαχειριστικά σχέδια. Έτσι, ακριβώς επειδή δεν έχουν απάνω κατοίκους, απλώς δίνεις κάποιες οδηγίες ας πούμε για το πώς μπορεί να λιμενίζεται ένα καράβι, αν δεν πρέπει να λιμενίζεται ένα σκάφος αναψυχής, πώς κινείται επισκέπτης επάνω, ποιες εποχές του χρόνου δεν μπορεί να κινείται. Είναι απλά γενικά. Η διαχείρισή τους είναι απλή. Αυτό που θέλουμε είναι να είναι ήσυχες. Δηλαδή, αυτό δεν χρειάζεται τίποτα, ας πούμε, ιδιαίτερα πολύπλοκο, όπως χρειάζεται πιθανόν ένα υγρότοπο, ας πούμε, σαν διαχείριση. Μάλιστα. Το πιο πολύ θέλει να εξασφαλίσει την ησυχία αυτού του τόπου. Ήδηκα. Και φυσικά δεν μπορεί να έχει παρεμβάσει. Αυτό είναι, ας πούμε. Μάλιστα. Ο κύριος Κίνης θέλει να ρωτήσει. Είναι κάτι. Θέμα ουσίας, αντιλαμβάνεστε. Εδώ πέρα δεν κολλάμε στους τύπους, ας πούμε. Μάλιστα. Όπως πιθανόν σε άλλες πολύ μεγάλες περιοχές που ναι, λες, που προσπαθούν να συμβιβάσεις, αντιλαμβάνεσαι ας πούμε τη χρήση για τον άνθρωπο, τα conflicts, εγώ τις συγκρούσεις. Εδώ απλώς έχουμε κάποιους τόπους για τους οποίους τους περισσότερους, αλλά δεν έχει σημασία. Ο κόσμος καλά κάνει και τις αγνοεί ας πούμε, δεν είναι υποχρεωμένος. Αλλά είναι δυνατόν να ακούσει η διοίκηση ας πούμε, να μην τα αντιλαμβάνεται είναι αυτές, να μας δίνει λίστα ας πούμε, με τα στροφάδια και να έχουν τα στροφάδια μέσα ή τις γράντες ή ένα σωρό νησιά ας πούμε, τα οποία είναι μέσα σε ευρωπαϊκές οδηγίες, μέσα σε λίστες που τις έχει υπογράψει το κράτος. Να μας εξαφανίσει, να μας πετάει στη μούρη ας πούμε, ότι θα τις πουλήσει. Δηλαδή, με συγχωρείτε, ας πούμε, μπορεί να μην εκφράζομαι δόκιμα, αλλά είναι ασφιανή ανάκτηση. Πολύ καλά εκφράζεστε γιατί και εμείς έτσι νιώθουμε πραγματικά. Νιώθουμε με αυτή την έκπληξη. Όταν είδαμε ότι πάνω από το 50% των περιοχών των βραχονησίδων είναι ενταγμένες στη Natura και πώς θα γίνει μια ανθρώπινη κατασκευή μαζική εκεί. Να σας πω κάτι, εγώ αν ήμουν από την άλλη μεριά των αναπτυξιολόγων και δεν ήμουν οικολόγος, θα έλεγα ο υποψήφιος επενδυτής
που θα πάει να το πάρει γνωρίζει από τι νόμους διέπεπτε αυτό το πράγμα. Έτσι, έτσι. Γνωρίζει τον κοροϊδεύει το ελληνικό κράτος, να του πουλάει κάτι πάνω στο οποίο δεν μπορεί να χτίσει, δεν μπορεί να πάει, δεν μπορεί να... Γνωρίζει ότι τον κοροϊδεύει το ελληνικό κράτος. Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. Ο κύριος Γίνης. Ας μιλήσει και ο κύριος Γίνης. Αν μου επιτρέπετε, κυρία Κατακάνη, μία ερώτηση να βάλει ο κύριος Γίνης. Ναι. Καλησπέρα, Νίκη, από μένα. Καλησπέρα, Σωμάτη. Καλά, είσαι. Μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά, όσο μπορούμε, ακούς. Ναι, ναι, όσο μπορούμε. Ήθελα να σε ρωτήσω, σαν ορνηθολογική εταιρεία, πιο συγκεκριμένα πράγματα για την Κέρκυρα. Για τρεις βραχονισίδες, την Περιστέρα που είναι στην περιοχή Ερημίτη, το Διάπλο και την Τραχιά. Νομίζω η ορνηθολογική εταιρεία έχει δουλέψει λίγο τα διαπόντια νησιά και για την Τραχιά, για τον Αρτέμι κτλ. Γιατί εδώ μαθαίνουμε κακά μαντάτα όχι μόνο για Ερημίτη, για Κορισίων, για διαπόντια νησιά. Δηλαδή και η Κέρκυρα κινδυνεύει άμεσα. Ναι, παρότι δεν είναι σε αυτές οι λίστες, έτσι, αλλά εσείς έχετε την πληροφορία ότι ενδεχομένως να μπουν. Όχι, εννοείς στο πλαίσιο της επένδυσης στον Ερημίτη, έτσι. Ναι, η Κορισίων είναι σίγουρα στο μεσοπρόθεσμο και θα εκδοθεί αμέσως μετά τον Ερημίτη. Η Κορισίων είναι, έρχεται μετά η Κορισίων και στα διαπόντια νησιά είχαν εκείνες τις μεγάλες θαλάσσιες, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα δίπλα στην Τραχιά. Ναι, τα οποία φαίνεται να έχει παγώσει, ας πούμε, διαδικασία από την ανεπίσημη πληροφορία που έχουμε. Ναι, έτσι φαίνεται, απλώς εμείς δεν εφησυχαζόμαστε, συνεχίσουμε να το λέμε, ναι, στον κόσμο, να τον ενημερώνουμε, σαφώς, να καταλάβει τη ζημιά, ναι, που κάνει στις βραχονισίδες στα διαπόντια. Ναι, απλώς εντάξει. Μεταξύ μας, ας πούμε, γνωρίζουμε ότι είναι σε ύφεση τώρα αυτά. Αυτά τα έργα υποθέτω λόγω έλλειψης πόρων, ας πούμε, όχι για, όχι για άλλους λόγους. Μάλιστα. Συγγνώμη, έγινε μια ερώτηση και δεν κατάλαβα. Όχι, εγώ ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε πληροφορίες για τα πουλιά της Βραχονισίδης στα διαπόντια. Ειδικά για την Τραχιά, γιατί νομίζω ότι η ορνηθολογική εταιρεία έχει κάνει μια εργασία. Ιδιαίτερα έχει ανακαλύψει φωλιές από Αρτέμι και τα λοιπά. Ναι, ναι, έχει θαλασσοπούλια, έχει αρτέμιδες και θαλασσοκόρακες. Και θαλασσοκόρακες. Είναι IBA, είναι σημαντική περιοχή για τα πουλιά, δεν είναι όμως στο δίκτυο. Ναι, ωραία. Οι περιοχές που δεν είναι στο δίκτυο δεν είναι, διότι το ελληνικό κράτος δεν τις έχει κάνει, έτσι. Εμείς, ναι, προτείνουμε τα IBA, εμείς, ναι, λέει το BirdLife παγκοσμίως προτείνει τα IBA, όχι παγκοσμίως, ευρωπαϊκά. Και το κράτος οφείλει αυτά τα IBA να τα κάνει SPA, να τα εντάξει, δηλαδή, στο δίκτυο Natura 2000. Μάλιστα. Όπως ξέρετε, έχουμε φάει 2-3 φορές δικαστήρια γιατί δεν έχουμε κάνει αρκετά. Ναι. Και τελευταία το 2010 έκανε το ελληνικό κράτος 69 περιοχές, ας πούμε, τις έκανε SPA. Και τώρα, ας πούμε, πληρεί τα κριτήρια. Αλλά βέβαια στην πράξη, τυπικά πληρεί τα κριτήρια στην πράξη, απέχει πολύ από το στόχο. Επιτρέψτε μου εδώ να κάνω πρέπει μια... Πρέπει να έχει, ας πούμε, για να προστατεύσει τα... Ναι. Μια παρένθεση να κάνω εδώ. Μεταφέρω λόγια του κύριου Δεκλερή, που μας είπε το εξής, ότι άσχετα εάν το κράτος θέλει ή δεν θέλει να βάλει μια περιοχή στο δίκτυο Natura, εφόσον είναι καταγεγραμμένη ως υδροβιότοπος ή καταφύγιο πουλιών, όπως το SPA που λέτε, που είναι καταφύγιο της ορνηθοπανίδας, προστατεύονται από την παγκόσμια και ευρωπαϊκή νομοθεσία το ίδιο όπως η περιοχή Natura. Όσο και να μην θέλει το ελληνικό κράτος να το αναγνωρίσει, η διεθνή νομοθεσία το προστατεύει. Αυτό ήθελα να την παρένθεση να κάνω. Το πιστεύω. Απλώς πρέπει να ξέρει να το διεκδικήσει δικαστικά. Ακριβώς. Εδώ είναι το θέμα ότι μας κάνουν να τρέχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να είναι αυτονόητο από την Ελλάδα. Ακριβώς, αυτό είναι το διαφορά. Αυτό είναι. Είμαστε συνεχώς στα δικαστήρια. Δεν θα το βάλουμε κάτω, κυρία Καρδακάρη. Δεν θα, ναι, το βάλουμε. Δεν το βάλουμε. Φυσικά θα το βάλουμε. Εννοείται. Ειδικά τώρα. Λοιπόν, για το κομμάτι αυτό των βραχονισίδων, η ορνηθολογική, έτσι όπως συζητήσαμε στο 10 σίγμα, τι μπορούμε να κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε σαν Ελλάδα, σαν πολίτες, σαν μη κυβερνητικές οργανώσεις, για το κομμάτι ότι πάνω από το 50% των βραχονισίδων είναι στην περιοχή Natura και θέλουν να τις ιδιωτικοποιήσουν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Νομίζω ότι το πρώτο είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Βασικά να διασπείρουμε την πληροφορία. Έτσι. Γιατί εδώ έχουμε στα μάτια το εξής διαφορετικό. Ότι εδώ δεν θα βρούμε ενδιαφερόμενους πολίτες που, ξέρεις, έχουν το ίδιο συμφέρον με την καλή έννοια. Έτσι. Όπως για τον Ερημίτη, για παράδειγμα. Έτσι. Ο Ερημίτης είναι πάνω στη Χέρσο. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μέσα, υπάρχουν άνθρωποι
που έχουν περιουσίες μέσα, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν δίπλα, υπάρχουν άνθρωποι που τα επισκέπτονται, που τα αγαπάνε, που οτιδήποτε. Έτσι. Οι νησίδες δεν είναι τέτοια περίπτωση. Τις νησίδες τις ξέρουν μόνο οι ειδικοί. Άρα, πώς θα πετύχεις, ας πούμε, τη συμπάθεια του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου. Εγώ το είδα, ας πούμε, και πώς έπαιξε στα μίντια. Έτσι, έπαιξε 2-3 μέρες. Φάνηκε ενδιαφέρουσα αυτή η πληροφορία για τα πουλιά και δεν την ξέρανε. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι πρώτη είδηση. Δεν πουλάγε. Ας πούμε, η Κορυσίων, αν βγει αυτό το πράγμα για την Κορυσίων, φαντάζομαι ότι έχεις κατευθείαν, ας πούμε, την αμέση συμπάθεια του κόσμου. Και αυτό διευκολύνει πολύ τη δουλειά σου. Άρα, ας πούμε, το πρώτο πράγμα είναι να καταφέρουμε να περάσουμε αυτό που εμείς αισθανόμαστε, αυτό που ξέρουμε τις βραχονισίες, να το δώσουμε και στον άλλον να το καταλάβει. Ναι. Μετά από εκεί και πέρα, φαντάζομαι ότι όλες οι μέθοδοι είναι μπροστά μας. Από συλλογή υπογραφών, από δικαστικούς αγώνες, συμπόρευση με όλους τους άλλους φορείς, ας πούμε, που θέλουν να βοηθήσουν. Μάλιστα. Εγώ είδα όμως ότι και οι δήμαρχοι των περιοχών στις οποίες ανήκουν οι περιοχές αυτές δηλώσανε ότι δεν θα αφήσουν να εκποιηθούν. Πολλοί δήμαρχοι. Ναι, το ενδιαφέρον υπάρχει είναι αυτό, ότι η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν θέλει να εκποιείται η γη του, ας πούμε. Ναι. Ναι, ναι. Χτυπάει μια ευαίσθητη χορδή εδώ πέρα αυτό και αυτό είναι καλό. Σε μια τηλεφωνική επαφή που είχαμε την ΤΑΙΠΕΔ, μου είπαν το εξής, μου είπαν ότι οποιαδήποτε στιγμή, λέει, οποτεδήποτε και να έγινε, να βγάλουμε εμείς, σαν τα ΙΠΕΔ, σαν Υπουργείο Οικονομικών, μία περιοχή κρατική, που θεωρείται κρατική, όχι δημοτική, θεωρείται κρατικές αυτές οι περιοχές, για εκποίηση, ξεσηκωθήκανε, λέει, πάντα ξεσηκώνονται, λέει, η τοπική κοινωνία να τη θέλει για δική της χρήση. Εδώ ίσως είναι το ότι όταν θεωρούμε ότι μια περιοχή είναι εκεί, εμείς εδώ οι ντόπιοι, θεωρούμε τόσο χρόνο ότι οριμή της είναι εκεί. Δεν θα τον πειράξει κανείς. Δεν έχουμε κάποιο λόγο να τον αναδείξουμε, να τον κάνουμε κάτι παρά μια. Όπως είναι τώρα, είναι επισκέψιμος. Πηγαίνει τα σχολεία να τον επισκεφτούν που τα ξεναγάει και πολλά ο Σταμάτης εδώ. Πηγαίνουν διάφοροι επισκέπτες να δουν την ομορφιά της Παρθένας και της κυριακής φύσης. Λοιπόν, δεν είχαμε κάποιο λόγο να τα κάνουμε κάτι άλλο και κατά τη γνώμη μου δεν χρειάζονται αυτές τις περιοχές να γίνουν κάτι άλλο. Αρκεί να παραμείνουν έτσι όπως είναι. Παρθένες. Όχι, ναι, να πω δηλαδή εδώ, να πω την ευκαιρία. Ξέρεις, αυτές οι περιοχές δεν αξιοποιούνται. Αυτές είναι ήδη άξιες. Αυτές οι περιοχές αναδεικνύονται. Μπράβο. Μόνο. Αυτό είναι το ρήμα. Θέλουμε να αναδείξουμε μια περιοχή, ας πούμε, αλλά δεν την αξιοποιούμε. Είναι ήδη αξιοποιημένη. Είναι ήδη άξια. Πολύ σοβαρά το είπατε, κυρία Καρακάρη. Πολύ σοβαρά το είπατε. Αυτή είναι η σοφή κουβέντα που είπατε. Η περιοχή αυτή είναι η ultimate, έτσι, η ανώτερη αξιοποίηση είναι η διατήρηση φυσικότητας πια. Εκεί είμαστε. Η Παρθένα φύσικα. Αντιλαμβάνω πολύ καλά τι λέτε πάντως, έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Δεν μπορείς να φαντάσεις ότι κινδυνεύει κάτι. Να προσθέσω εδώ κάτι από την νομολογία την οποία μας έχει διδάξει ο αξιόμητος ο Μιχάλης ο Τεκλερής, που είναι πρόεδρος του Επιμελητήριου Περιβάλλοντος και είχε εντρίσει το Συμβούλιο το 5ο τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας των Περιβάλλων. Μας είπε το εξής, υπάρχει μια νομολογία παγκόσμια, ιδιαίτερα για τα μικρά νησιά, τα οποία λέει ότι το 50% των μικρών νησιών πρέπει να μείνει παρθένο. Το 50% της γης των μικρών νησιών πρέπει να μείνει παρθένο για να έχει όλα τα θετικά πλεονεκτήματα το υπόλοιπο 50%. Η Κέρκυρα είναι ελάχιστο που έχει μείνει παρθένο, ένας ερημίτης και 1.800 στρέμματα από τη λίμνη Κορυσίων. Δεν έχουμε άλλες παρθένες περιοχές και λίγο στην περιοχή την Αλική Λευκύμη μετά από το κέντρο περιοχής επέτρεψης που είναι έτσι κάποια στρέμματα εκεί. Ναι. Δεν έχουμε, όχι το 50%, ούτε το 90%. Όμως κυρία Καρτακάρη, πραγματικά η παρέμβασή σας ήταν πολύ ενδιαφέρουσα στα μάτια. Ναι. Και πρέπει να κλείσουμε γιατί τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής. Ναι. Αλλά η σημερινή εκπομπή ήταν μια αφετηρία για να κάνουμε και την επόμενη και τη μεθεπόμενη εκπομπή γύρω από το σημαντικότερο αυτό το θέμα αυτό. Διότι αν χάσουμε τα οικοσυστήματά μας, θα το κλείσουμε, κλείνουμε και την εκπομπή. Έτσι, να δείχνουμε, χάσαμε την Κέρκυρα. Να δείχνουμε και μουσική και τραγούδια παντός τύπου και δεν χρειάζεται να κάνουμε εκπομπή ζωή οικολογικά εάν χάσουμε τα οικοσυστήματα. Έγινε. Γι' αυτό λοιπόν κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Πρέπει να κλείσουμε τώρα διότι η θερμότητα. Έχουμε 1,5 λεπτό στα μάτια. Ίσα-ίσα
Ευχαριστούμε τον Κοντρόλ δηλαδή για την όλη βοήθεια, γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε πού να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και πού να τελειώσουμε με το 50% των οικοσυστημάτων της Ελλάδας πάει για... Για ξεπούλημα και για καταστροφή. Να τονίσουμε ότι η Νίκη Καρδακάρη είναι Κερκυραία, κοσμεί την Κέρκυρα. Εγώ είμαι μέλος της Ορειοθονικής Εταιρείας, συνεργάζομαι πολλές φορές. Έχει έρθει στην Κέρκυρα και συνεργαζόμαστε για τα μικρά νησιά, γι' αυτό το λέω. Στηριζόμαστε και στην Ορειοθονική Εταιρεία. Θα μας συμπαρασταθεί πάρα πολύ για Ερημίτη, για Κορισίων, για Διαπόδια. Και αυτά για την ώρα. Θα κάνουμε και άλλες εκπομπές για να το τονίσουμε, έτσι. Ορισμένα βίντεο και φωτογραφίες που έχουμε βγάλει για θέματα που απασχολούν των περιοχών θα τα δείξουμε από την επόμενη ή με την επόμενη εκπομπή. Δεν έχει σημασία. Σήμερα ήταν πραγματικά, πρέπει να δείξουμε το θέμα ήταν ότι χύμαρος το όχι θέμα, μόνο ο Ερημίτης, αλλά και οι Κορισίων και πάνω από το 50% των οικοσυστημάτων της Ελλάδας δίνονται θυσία, προσπαθούν να τα δώσουν θυσία στο Δουνουτού χωρίς να το έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζήτησε ιδιωτικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι, ζήτησε άλλα πράγματα. Οι Έλληνες, οι οικοπεδοφάγοι τα βάλανε τα οικοσυστήματα μέσα από αυτό. Οι οικοπεδοφάγοι, όπως ονομάζει ο κύριος Δεκλερής, έτσι ονομάζει. Ναι. Μαζί με τους διευθύνους τοκογλύφους. Δεν είναι δικές μου οι κουβέντες, οφείλουμε όμως να το μεταφέρουμε. Έτσι είναι. Λοιπόν, αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστώ που ήσουν και σήμερα και μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Βάζουμε άνω τελεία. Μία μικρή άνω τελεία, κυρίες και κύριοι. Διότι στην επόμενη και μεθεπόμενη εκπομπή θα είναι σίγουρα περί του θέματος. Μην τη χάσετε, μην τη χάσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Την άλλη Πέμπτη και πάλι μαζί.